Σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων έφτασαν τα self-test στα φαρμακεία, προκαλώντας αναστάτωση στους φαρμακοποιούς, καθώς αναγκάζονται να δώσουν σε ξεχωριστά σακουλάκια το κάθε τεστ στους πολίτες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Άρτας, τον κύριο Γιάννη Διαμάντη. Κύριε Διαμάντη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Κατσούλα. Κύριε Διαμάντη, αναστάτωση προκλήθηκε και σε εσάς σήμερα το πρωί ως πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Άρτας. Όντως, παρόλο που δεν έχουν έρθει ακόμα τα σερφτές οι συσκευασίες σε εμάς, ήταν μια έκπληξη οι 25 που έρχονται στα φαρμακεία μας, τα οποία θα χρειαστεί να βάζουμε σε σακουλάκια διάφορα μέρη των τεστ μαζί με τις οδηγίες, το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι αποστηρωμένα ή όχι, θα τα πάρει κάποιος. Βέβαια, εμείς υπολογίζαμε ότι τα self-test θα είναι σε kit μέσα, τα οποία με αποστήρωση και θα τα παίρνει κάποιος και θα τα παίρνει στο σπίτι του. Αυτό ήταν μια έκπληξη για μας. Απλώς απορώ, το Υπουργείο Υγείας, αυτοί που κάναν το διαγωνισμό, δεν λάβανε δείγματα. Είναι μια απορία για όλους μας. Ωραία, να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πάμε στο πρώτο σημείο που αναφέρατε. Έχουν φτάσει λοιπόν τα self-tests στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε στην Άρτα δεν έχουν φτάσει ακόμη? Όχι. Πολύ πιθανό θα γίνει παραλαβή σήμερα ή αύριο. Μαζί με αυτά όμως δεν έχει ανοίξει και η πύλη στην οποία θα γίνονται οι εγγραφές στον ΑΜΚΑ και θα δηλώνεται ποιος το παίρνει. Δεν έχει ανοίξει ακόμη. Προβλέπεται αυτή να αρχίσει να λειτουργεί από την Παρασκευή. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο σημείο τώρα. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να δηλώνει ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλη συσκευασία πέραν αυτή των 25 τεμαχίων, με εξαίρεση τη Γερμανία, όπου έδωσαν πολύ περισσότερα χρήματα, όπως ανακοινώθηκε, οι πολίτες εκεί και φυσικά η κυβέρνηση. Οπότε αυτό που μου είπατε για το αν πήραν ένα δείγμα, φαντάζομαι ότι το γνώριζαν, αλλά από ό,τι φαίνεται εσείς δεν είχατε ενημέρωση ως πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων. Εμείς είχαμε προχθές μια συνάντηση των Προέδρων online. Δεν γνωρίζαμε τίποτα αυτό. Βέβαια, νομίζω ότι γίνεται κάποιο λάθος. Η ΡΟΣ, που είναι μια από τις εταιρείες που θα διακινήσουν τα self-test, είναι σε kit. Δεν είναι, και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Από ό,τι έχω μάθει, αυτή θα είναι σε kit. Τα self-test όμως της ΡΟΣ δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα λόγια του κύριου Γεωργιάδη, σας αναφέρω πάλι. Ναι. Άκουσα και εγώ αυτό, αλλά από ό,τι γνωρίζω η ΡΟΣ είναι σε kit. Ωραία. Μέχρι να το δούμε, βέβαια, να έρθουν. Ωραία. Οι άλλοι φαρμακοποιοί τι σας έχουν πει? Έχουν και αυτοί αμφιβολίες, έχουν και αυτοί κάποιο δισταγμό? Βεβαίως, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί... Ένα είναι ότι πρέπει να μαζεύει σε ένα σακουλάκι διάφορα τμήματα του τεστ, τα οποία θα τα παίρνει βέβαια ο κάθε ασφαλισμένος, και πολύ αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να τα ταιριάξει αυτά και να γίνει σωστό το τεστ. Η μπατονέτα και όλα αυτά θα είναι μια επώδυνη διαδικασία, η χρήση της μπατονέτας? Πιστεύω ότι δεν θα είναι. Αν είναι τεστ Cielo, αυτό που λένε, δεν θα είναι επώδυνη η διαδικασία. Απλώς θα είναι δύσκολη το πώς θα γίνει. Οπότε εσείς δεν έχετε κάποια άλλη ενημέρωση αυτή τη στιγμή από τα μεγάλα αστικά κέντρα, παράδειγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που έχουν καταφτάσει τα τεστ εκεί? Ναι. Είναι αυτά που βλέπουμε και εμείς σε κάποια site δικά μας, τα οποία είναι... σε φωτογραφίες βέβαια, αλλά είναι κομματάκια, δηλαδή είναι διάφορα κομμάτια τα οποία πρέπει να μαζευτούν όλα αυτά και να τα πάρει κάποιος. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση. Τώρα, από τη στιγμή που δεν έχουν έρθει στην Άρτα, είναι περιττό να ρωτήσω πόσα έφτασαν ή πόσα θα φτάσουν στο φαρμακείο σας, εκτός αν έχετε ήδη ενημέρωση, γιατί είδαμε ότι θα έρθουν ισόποσα, θα μοιραστούν ισόποσα 75 τεστ σε κάθε φαρμακείο. Ισχύει? Θα είναι 75 τεστ σε κάθε φαρμακείο, τα οποία θα υπάρχει μια πλατφόρμα που θα βλέπουν πόσα διαθέτει το κάθε φαρμακείο, πόσα δίνει και θα αναπληρώνεται πάλι έως το 75. Α, μάλιστα. Ωραία.
Τα self-test είναι υποχρεωτικά για μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς. Πραγματοποιούνται. Ναι. Συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή είναι για εκπαιδευτικούς καθηγητές και μαθητές λυκείου. Ωραία. Θα πραγματοποιούνται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Και το αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr. Σωστό. Σωστό. Βέβαια, αυτή η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμη. Εκεί πρέπει να δηλώνεται και το αρνητικό και το θετικό. Ούτως ώστε να υπάρχει μια εκτύπωση. Θα κάνουν μια εκτύπωση. Με την εκτύπωση αυτή θα πηγαίνουν στο σχολείο το οποίο θα δείχνουν. Ωραία. Και ακόμη μια ερώτηση που έχει προκύψει. Από τη στιγμή που δικαιούμαστε 4 τεστ με το ΆΜΚΑ μας, είναι τα 4 αυτά τεστ ικανά και αρκετά να πω για τους μαθητές, παράδειγμα, μία φορά τη βδομάδα να διενεργείται ένα τέτοιο τεστ ώστε να εμποδίσουν ή όχι την διασπορά του ιού? Κοιτάξτε να δείτε. Ουσιαστικά η πλατφόρμα που την έχω δει, αλλά χωρίς να λειτουργεί, ανοίγει μόνο για ένα τεστ, για το κάθε άτομο. Αυτό εβδομαδιαίως θα ανοίγει πάλι το ΆΜΚΑ για να πάρει και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο. Και αν κάποιος έχει κολλήσει στο μεσοδιάστημα, τι γίνεται? Αυτό μετά πρέπει να το, να το δηλώσει στον ΕΟΔΗ και μετά να πάει κατευθείαν για μοριακό. Α, μάλιστα. Ωραία. Καλά κάνετε και μας κάνετε τη διευκρίνηση αυτή, γιατί σας είπα, υπάρχει αυτό το κενό της μίας εβδομάδας. Δηλαδή, αν κάποιος εκδηλώσει συνάχη πυρετό την τρίτη ημέρα, μετά το τεστ, αφού το έχει κάνει το τεστ και έχει βγει αρνητικό, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Μετά, πρώτον, κάνει το rapid test σε κάποια δομή και αν βγει θετικό, τότε κάνει το μοριακό σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ. Ωραία, οπότε ακολουθείτε η διαδικασία που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ναι, η κανονική διαδικασία, ναι. Τα self-test ουσιαστικά είναι για να εντοπιστούν άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Είναι τα άτομα τα οποία, ας πούμε, είναι άτομα που μεταδίδουν, αλλά δεν έχουν συμπτώματα. Μάλιστα. Ωραία, οπότε αναμένουμε να έρθουν και στην Άρτα τα self-test και περιμένουμε ξανά τις εξελίξεις. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.